Όπως επικράτησε το μέχρι πρότινος πρωτοπόρου της κατηγορίας Αντρομήτου Αθηνών στο Εθνικό Στάδιο Χανίων με 3-0. Στο πρώτο εμίγχρονο ακυρώθηκε γκολ της Γιαννούτσου που με απευθείας κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο διαιτητής Βυσκαδούρος με την συνδρομή και του βοηθού του Δασκαλάκη ακύρωσαν τον γκολ, διότι θεώρησαν ότι η μπάλα κατά τη διάρκεια της πορείας της προς την εστία του Αντρομήτου Αθηνών πέρασε εκτός γραμμής, τελικής γραμμής του γηπέδου και εν συνεχεία κατέληξε στα δίκτυα λόγω του αέρα. Περίεργη απόφαση από τον διαιτητή του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Αχανιά ήταν καταιγιστικός, πετυχαίνοντας 3 τέρματα. Στο 53 εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τη Γιαννούτσου. Το 1-0 για τον Αχανιά, για την ομάδα του Μανώλη Βεργανελάκη που πήρε το προβάδισμα σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής Β' Εθνικής κατηγορίας. Από εκεί πέρα ο Αχανιά ήλεγξε τον ρυθμό και μπόρεσε να πετύχει δεύτερο τέρμα με τη Σαρή στο 72 που έσπασε τον τεχνητό offside των φιλοξενουμένων. Μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ ο οποίος πέτυχε και τρίτο τέρμα στην εκπνοή της αναμέτρησης και πάλι με την εξαιρετική Βεατρίκη Σαρή και πάλι βρέθηκε τέτα τέτ με την Σαρλή. Την πλάσαρε ιδανικά κάνοντας τελικό ΑΟΚ 9 ατρόμητος 3-0 ο ΑΟΚ. Κορυφής βαθμολογίας Β' Εθνικής υποδέχεται στην επόμενη αγωνιστική ένα από τα επίσης φαβορί της κατηγορίας, την Χαλκίδα.